Ανησυχία στον τεχνικό κόσμο του Ρεθύμνου προκαλούν τα ολοένα και αυξανόμενα περιστατικά κατάρρευσης κυρίως μπαλκονιών σε κτίσματα που βρίσκονται κατά βάση στην παραθαλάσσια ζώνη. Το τελευταίο περιστατικό που ήταν το τρίτο κατά σειρά που σημειώνεται σήμανε συναγερμό στο τεχνικό επιμελητήριο με τον πρόεδρο του στο Ρέθυμνο Σπύρο Καλησπεράκη να κρούει καμπανάκι κινδύνου λέγοντας χαρακτηριστικά πως το πρόβλημα δεν οφείλεται σε κακοτεχνίες αλλά στη διάβρωση που έχουν υποστεί με το πέρασμα των χρόνων οι κατασκευές προηγούμενων δεκαετιών. Από εκείνη την εποχή έχουν αλλάξει επανειλημμένως οι προδιαγραφές που γίνονται οι κατασκευές από μπετόν. Και ένας από τους λόγους είναι ακριβώς και η διάβρωση. Δηλαδή έχουν ενισχυθεί και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για να μην έχουν προβλήματα διάβρωσης. Είναι λοιπόν σίγουρο ότι οι παραθαλάσσιες οικοδομές του Ρεθύμνου εκείνης της εποχής έχουν πρόβλημα κατά κανόνα και όχι κατά εξαίρεση. Οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που βρίσκονται κυρίως στην παραθαλάσσια ζώνη της πόλης του Ρεθύμνου θα πρέπει σύμφωνα με το τεχνικό επιμελητήριο να κάνουν τακτικούς ελέγχους στα σπίτια τους ούτως ώστε να προλαβαίνουν έγκαιρα τις παθογένειες που κρύβουν τα κτίσματά τους. Που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των οικοδομών πρέπει στην παραμικρή υπόνοια, στο παραμικρό πρόβλημα, να απευθύνονται σε ανθρώπους που ξέρουν το θέμα, ώστε όχι απλά να καλύπτουν το πρόβλημα, γιατί βλέπουμε πολλές φορές επεμβάσεις που είναι να βγει ο σοβάς που έχει φουσκώσει, να βάψουμε τα σίδαρα και να το ξανακαλύψουμε. Αλλά να βλέπουν αν στατικά η οικοδομή τους είναι σε καλή κατάσταση και τι επεμβάσεις, που δυστυχώς πολλές φορές είναι πάρα πολύ ακριβές επεμβάσεις, πρέπει να γίνουν. Όπως επισημαίνει ο Σπύρος Καλησπεράκης, η εν μέρη πτώση τριών μπαλκονιών στο Ρέθυμνο μέχρι σήμερα δεν οδήγησε σε ανθρώπινες απώλειες. Ωστόσο, αυτό θεωρείται σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, όσο οι ιδιοκτήτες των σπιτιών καλύπτουν με επιφανειακές παρεμβάσεις τις παθογένειες των κτισμάτων τους. Ξέρετε, αν ο οπλισμός της πολυκατοικίας έχει σκουριάσει και έχουν φύγει σοβάδες, για να το λέμε έτσι απλά, και εμείς ουσιαστικά καθαρίσουμε αυτή τη σκουριά και ξανασουβαντήσουμε, δεν έχουμε επαναφέρει τα πράγματα στην αντοχή τους. Απλά έχουμε επιβραδύνει τη συνέχεια της σκουριάς. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το σπίτι στον Κουμπέο, όπου τους προηγούμενους μήνες κατέρευσε το μπαλκόνι του και το οποίο, όπως αποδείχθηκε από τους τεχνικούς ελέγχους που έγιναν, ήταν θέμα χρόνου να καταρρεύσει ακόμα και το ταβάνι του σπιτιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ιδιοκτήτες του. Κατεδαφίστηκε όλη η πλάκα του ορόφου και έγινε από την αρχή, εκτός της ενισχύσης κολόνης κτλ. Διότι διαπιστώθηκε ότι αυτό ακριβώς που έγινε στο μπαλκόνι, η ίδια σαθρή κατάσταση ήταν και η πλάκα της οικοδομής. Το ταβάνι. Άρα το σπίτι είναι κάμπριο, να το πούμε έτσι αστεία. Φαντάστε με ανθρώπους που έμεναν και τα λοιπά. Επιπλέον, ένας ακόμα σοβαρός για τις παλιές κατασκευές παράγοντας είναι και οι κατά καιρούς σεισμικές δονήσεις που σε συνδυασμό με τη διάβρωση πρακτικά επιβαρύνουν τις αντοχές των κτισμάτων. Σε κάθε περίπτωση, το καμπανάκι κινδύνου που κρούει σήμερα το τεχνικό επιμελητήριο αφορά σε κτίσματα που κατασκευάστηκαν πριν από το 2000.